Καλησπέρα, σήμερα είμαι κουτσός δρομέας. Έχω σπάσει ένα δάχτυλο στην προπόνηση και πέρα από το μέλος, την ιδιότητα του μέλους του Ποδηλατικού Δρομικού Συλλόγου Πετρούπολης Οδυσσέας, έχω και την ιδιότητα του πατέρα που έχω πληρώσει πάρα πολλά για την άθληση των παιδιών. Είμαι εραστέχνης δρομέας, εραστέχνης ποδηλάτης και οπαδός της διαβίου άθλησης μέσω του μαζικού λαϊκού αθλητισμού. Ξεκινώ με την τοποθέτησή μου ότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο ανάγκη, είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ψυχική και τη σωματική μας υγεία. Είναι αυτό που ακόμα και στη δουλειά μου το χρειάζομαι το βράδυ να ξεδώσω για να αποβάλω όλη την πίεση. Αντίστοιχα, ο κάθε άνθρωπος έχει την ίδια ανάγκη. Αν θελήσω να αξιολογήσω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε ως ερασιτέχνες αθλητές, πρώτη θα τοποθετήσω την πρόσβαση σε ένα οργανωμένο σύστημα υγείας. Είναι το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετώπισα κάποια στιγμή, όταν για ενόψη κινδύνου καρδιολογικού προβλήματος χρειάστηκε να προσφύγω, να ζητήσω ιατρική βοήθεια και το αποτέλεσμα ήταν να υποβληθώ σε ένα κόστος εξετάσεων ιατρικών που ξεπέρασε τα 2.000 ευρώ. Αυτό μπόρεσα να το καλύψω, υπάρχει κόσμος που δυστυχώς δεν μπορεί να το καλύψει. Και είναι πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει όλο το φάσμα των αθλουμένων ερασιτεχνικά. Συνεπώς, μια συζήτηση για τον αθλητισμό δεν μπορεί να είναι μονόπλευρη σε στενά αθλητικά πλαίσια, αλλά αναπόφευκτα θα φτάσουμε να συζητάμε για γενικότερες κοινωνικές ανάγκες, όπως αυτό το ζήτημα της ιατρικής περίθαλψης. Επίσης, θα αναφερθώ στο κόστος πρόσβασης στον αθλητισμό, από το πιο απλό που είναι ο αθλητικός εξοπλισμός, τα ρούχα, τα παπούτσια, έως το κόστος της συμμετοχής σε ένα αθλητικό σωματείο, όταν μιλάμε κυρίως για τα παιδιά μας. Ως γονιός είχα την εμπειρία να πληρώνω μηνιαίες συνδρομές για 3 παιδιά και πέραν αυτού να έχω να πληρώσω και τους γιατρούς για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, τον παραθλητικό λεγόμενο έλεγχο, τους αγώνες των παιδιών και ό,τι άλλο χρειάζονταν σαν εξοπλισμό. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι πως ο σχεδιασμός της πολιτείας για τον αθλητισμό περιφέρεται γύρω από το ποδόσφαιρο και όσα αθλήματα μπορούν να αποφέρουν κέρδος στα μονοπόλια. Έτσι, ο απλός λαός είναι αναγκασμένος να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να καλύψει αυτό το δικαίωμά του, το δικαίωμα της άθλησης. Πρόσφατο παράδειγμα είναι το παράδειγμα του ΣΕΡΑΣ. Βέβαια, εδώ υπάρχουν καταλληλότεροι από μένα να μιλήσουν, που ουσιαστικά έφτασε στο σημείο να ακυρώσει αγώνες, γιατί το κράτος, όταν αποφασίζει να ασχοληθεί με το μαζικό λαϊκό αθλητισμό, θα το κάνει μόνο για να βάλει άλλο ένα χαράτσι. Και επειδή ακριβώς σε πρόσφατο αγώνα που η μαραθώνιο ορεινού τρεξίματος στον Πελοπόννησο δεν είχε αυτή τη δυνατότητα το κράτος, φτάσαμε στο σημείο με τον ΑΒ τρόπο να γίνει ακύρωση του αγώνα και πλέον τα αθλητικά σωματεία να ψάχνουμε άλλες λύσεις προκειμένου να γίνει η διοργάνωση αγώνων. Αν μιλήσουμε για το άθλημα των φτωχών, το τρέξιμο, που έχω ασχοληθεί με το τρέξιμο, έτσι το γνωρίζουμε ως άθλημα των φτωχών. Η εικόνα που έχουμε στο μυαλό είναι ένας άνθρωπος που βγαίνει στον δρόμο, τρέχει και το μόνο κόστος θεωρητικά είναι τα αθλητικά του παπούτσια. Στην πράξη δεν είναι αυτό. Στην πράξη θα χρειαστεί και προπονητική παρακολούθηση και ιατρική παρακολούθηση. Θα χρειαστεί να συμμετέχει σε αγώνες, να μετακινηθεί για τους αγώνες, ενδεχομένως να έχουμε και έξοδο διαμονής για αυτούς τους αγώνες τρεξίματος. Και μιλάω για το επίτηδες για το τρέξιμο, επειδή υποτίθεται είναι το πιο προσβάσιμο άθλημα σε όλο τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, προκύπτει στην πράξη ότι είναι μια ακριβή δραστηριότητα. Είναι πλέον μια πολυτέλεια. Και το κράτος έχει αφήσει αυτό το άθλημα, όπως και πολλά άλλα μαζικά αθλήματα, στην τύχη, στους ιδιώτες και στην πράξη τα έχει ιδιωτικοποιήσει από την αρχή μέχρι το τέλος.
Θα ήθελα, τελειώνοντας, να επισημάνω το παράδειγμα του Δήμου Πετρούπολης, που έχει κομμουνιστή δήμαρχο, αριστερή διοίκηση και είναι από τις φωτεινές εξαιρέσεις όπου μεγάλο πλήθος αθλητικών υπηρεσιών είναι δωρεάν για τους δημότες ή έστω με συμβολικό τίμημα. Αυτό δείχνει, αν μη τι άλλο, ότι αν υπάρχει θέληση, μπορεί να γίνει ο αθλητισμός δικαίωμα και να είναι προσβάσιμο στον κάθε άνθρωπο, στον κάθε δημότη. Συνεπώς, αυτή είναι η παρέμβαση, αυτό είναι το νόημα, ότι δεν μπορούμε να αποκόψουμε τον αθλητισμό από τα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σας ευχαριστώ.